Στην εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας και στη μετάλλαξη όμικρον αναφέρθηκε πρόσφατα ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπεριγνωμόνων Δημόσιας Υγείας, τόνισε πως το 90% των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους είναι ανεμβολίαστοι άνω των 60 ετών. Τώρα το σύστημα υγείας πιέζεται από τους ανεμβολίαστους, υπογράμμισε ο κ. Βασιλακόπουλος, ενώ επανέλαβε την άποψή του για υποχρεωτικό εμβολιασμό όλων εφόσον δεν επιτυγχάνεται ο στόχος με την Μυθό. Μάλιστα εξέφρασε επιφυλάξεις για την επιτυχία του μέτρου του προστίμου των 100 ευρώ, λέγοντας πως οι περισσότεροι πιστεύουν ότι αυτά τα πρόστιμα δεν θα εισπραχθούν ποτέ και γι' αυτό δεν έχουν προστρέξει όλοι όσοι απειλούνται με αυτό το πρόστιμο να κάνουν το εμβόλιο. Όμως, όπως υποστήριξε, αν το ποσό κοβόταν από τον μισθό ή τη σύνταξη, τον επόμενο μήνα θα εμβολιάζονταν όλοι. Τι λένε όμως οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης για την άποψη αυτή? Εγώ είμαι πάνω από 60, το έχω κάνει. Τώρα ο καθένας μπορεί και μόνος του να κρίνει αν πρέπει να το κάνει ή δεν πρέπει να το κάνει. Αυτό το μέτρο είναι μια υποχρέωση από την κυβέρνηση για να το κάνουν. Αυτό έχω να πω. Θα μπορούσε να βοηθήσει, πιστεύετε, ένα τέτοιο μέτρο, όπως αυτό που ανέφερα, το να κοπούν 100 ευρώ από τη σύνταξη κάποιου? Σε έσκατη ανάγκη, όταν δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος, νομίζω ότι είναι σωστό. Είμαι υπέρ, ναι, να κοπούνε. Εμείς είμαστε πλήρεις. Ναι. Έχουμε κάνει. Πώς σας φαίνεται σας αυτό σαν πρόταση στο να... Μια όθηση, τι να πω, πρέπει να γίνει. Ας κάνουν. Άμα κάνουν τα δύο, γιατί να μην κάνουν και το τρίτο? Να πάνε να το κάνουν. Εφόσον η αρρώστια και δεν φεύγει, πρέπει να το κάνουμε. Εμείς πώς το κάνουμε? Είναι μια λύση, πιστεύετε, αυτή, το να κοπεί από τη σύνταξη, να κοπούν 100 ευρώ? Δεν είναι και αυτό λύση, αλλά ο σκοπός είναι να σκεφτόμαστε πιο λογικά. Όλα, τίποτα, μην τους ζω καθόλου σύνταξη. Εγώ είμαι 65 χρόνια, 67. Αλλά όλα πρέπει να κοπούν. Σωστό είναι να εμβολιαστούν δηλαδή, έτσι. Να μην τους ζω καθόλου σύνταξη. Καθόλου, τίποτα. Ούτε το γάω, ούτε τέτοιο. Καλό είναι αυτό. Αν μπορεί και κάτι περισσότερο.